Σε παρακαλώ, κύριε Στρίντζο, φώναξε ο Τζόνι Παστικός. Δώσει τώρα το μεγάλο βραβείο στην κόρη μου να τελειώνουμε. Και γιατί πρέπει να το πάρει η κόρη σα. Μα γιατί είμαι η καλύτερη, φυσικά, είπε με υπερηφάνεια η Μπιμπί. Ακόμη και στο διαγωνισμό μεγαλύτερη τσιχλόφουσκα που θα γίνει τον άλλο μήνα στη Μελβούρνη τη Αυστραλία, θα βγω σίγουρα πρώτη. Γι' αυτό μασάω συνέχεια τσιχλόφουσκε, γιατί προπονούμε. Ε, τότε να σου δώσω κι εγώ μια μαγική τσιχλόφουσκα να προπονηθείς καλύτερα, μπιμπίκι», της λέει ο Ιωνάθαν και της δίνει πράγματι μια πολύχρωμη, όμορφη, μεγάλη τσιχλόφουσκα. Η μπιμπί την έβαλε αμέσως στο στόμα της και άρχισε να μασουλάει. Μετά από δευτερόλεπτα άρχισε να φουσκώνει. Να φουσκώνει, να φουσκώνει το σώμα της, να φουσκώνει τα μάγουλά της, να φουσκώνει ολόκληρη. «Κύριε Στρίτζο, τι έπαθε το παιδί μου, θα σκάσει! Φώναξε ανάστατο ο Τζόνι τι ήταν αυτή η μαγική τσίχλα που της έδωκες κατεργάρι Η κόρη σου ήταν πάντα μέσα της μια φούσκα Του απάντησε ο Ιωνάθαν Τώρα έπαθε αυτό που της άξιζε Έγινε και απ' έξω φούσκα Πες τώρα Νικολάκη ένα τραγούδι για αυτούς που φουσκώνουν από αλαζονία και υπερηφάνεια.